τεράστια. Όχι, ο Πέτρος όπως ξέρεις δεν μοιράζεται τίποτα. Τα λέει μόνος, είναι αφόρμητος τύπος. Και αυτό είναι που τον διαφοροποιεί. Από τη στιγμή που ολοκληρώσαμε τον κύκλο του πρωινού, ο καθένας πρέπει και τηλεοπτικά να έχει το δικό του δρόμο. Θα ήταν σε εισαγωγικά έτσι λίγο γκροτέσκο να ξανακάνουμε μαζί εκπομπή. Θέλω να μου πεις πώς αντιδράσω όταν πήγε διαβάζεις κάτι που μπορεί να σε θέλει ότι να έχει ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν υπήρξε κάτι τέτοιο, πήρε τηλέφωνο και είπα: μπορείτε να μου το γνωρίσετε, γιατί δεν το ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι εγώ ξέρω και οι άνθρωποι που είναι κοντά μου ξέρουν. Αυτό. Ο Πέτρος είχε πάρει να ρωτήσει αν είναι αλήθεια. Ή όχι. Νομίζω ήταν ο πρώτος που δεν το πίστεψε. Είναι πιο δύσκολο για μια μητέρα με τρία παιδιά να συνεχίσει. Να φτιάξει ίσως τη ζωή της. Δεν πιστεύω ότι με το να πάψει να είσαι με έναν άνθρωπο ότι χαλάει κάτι. Και πρέπει κάτι να ξαναφτιάξω. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι όταν βρουν την κατάλληλη αγκαλιά και τα κομμάτια τους να έχουν σπάσει, ξαναενώνονται. Με τη μία. Αλλά σίγουρα τα παιδιά μου είναι, πώς λένε, το pass control. Αυτό. Θα παντρευόσουν ξανά. Μόνο έναν άντρα θα ξαναπαντρευόμουν. Αν μείνουμε στο ράφι εγώ και ο Καβατζίκης, θα παντρευτούμε. Θα έχουμε θέματα. Νομίζω ότι έχω και την έγκριση των γονιών του.